άντρας που θεωρείται ύποπτος για τη διάπραξη τρομοκρατικής επίθεσης με πυροβολισμού στην Ιερουσαλήμ παραδόθηκε στις δυνάμεις ασφαλείας το πρωί της Κυριακής, αφού οι έρευνες για τον εντοπισμό του συνεχίστηκαν το βράδυ του Σαββάτου, ανέφερε σε ανακοίνωσή του εκπρόσωπος της Ισραηλινής αστυνομίας. Ο ύποπτος προσήχθη για ανάκριση και το όπλο του κατασχέθηκε. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν, 2 σοβαρά και 5 ελαφρά και μέτρια, σε επίθεση με πυροβολισμούς που είχε στόχο λεωφορείο κοντά στον τάφο του βασιλιά Δαβίδ, κοντά στο δυτικό τείχος το βράδυ του Σαββάτου. 7 άνθρωποι τραυματίστηκαν, 2 σοβαρά, σε επίθεση με πυροβόλο όπλο εναντίον λεωφορείου στο κέντρο της Ιερουσαλήμ, ανακοίνωσαν η αστυνομία και η υπηρεσία άμεσης βοήθειας. Η αστυνομία ενημερώθηκε για πυρά εναντίον λεωφορείου κοντά στον τάφο του Δαβίδ. Αστυνομικοί απέκλεισαν το σημείο και αναζητούν ύποπτο που τράπηκε σε φυγή, ανέφερε η αστυνομία του Ισραήλ. Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου διαπίστωσε ότι στον χώρο, κοντά στο τείχος των Δακρύων, στην παλιά πόλη της Ιερουσαλήμ, αναπτύχθηκε ισχυρή αστυνομική δύναμη. Η Μαγκέν Νταβίν Νταντόμ, το κόκκινο αστέρι του Δαβίδ, η Ισραηλινή Υπηρεσία Άμεσης Βοήθειας, ομόλογη του Ερυθρού Σταυρού, έκανε λόγο για 7 τραυματίες, οι 2 σοβαρά. «Επέστρεφα από το τείχος των Δακρύων. Το λεωφορείο ήταν γεμάτο επιβάτες. Σταμάτησα στην στάση λεωφορείων στον τάφο του Δαβίδ. Εκείνη τη στιγμή άρχισαν τα πυρά. Αφηγήθηκε ο οδηγός του λεωφορείου, ο Ντάνιελ Κανιεύσκι, σε μικρή ομάδα δημοσιογράφων επιτόπου. Είδα 2 ανθρώπους να αιμορραγούν μέσα στο λεωφορείο. Όλος ο κόσμος καταλήφθηκε από πανικό», περιγράφει ο οδηγός του λεωφορείου μπροστά στο όχημα που δέχτηκε σφαίρες. Την περασμένη εβδομάδα ο Ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε προληπτική επιχείρηση εναντίον του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ, ένοπλης Ισλαμιστικής Παράταξης στη Λωρίδα της Γάζας. Η οργάνωση ανταπέδωσε εκτοξεύοντας ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ. Τουλάχιστον 49 Παλαιστίνοι, μαχητές του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ, αλλά και πολλά παιδιά σκοτώθηκαν το περασμένο Σαββατοκύριακο σε αυτή την κλιμάκωση, που πάντως τερματίστηκε την περασμένη Κυριακή μετά τη συμφωνία κατάπαυσης πυρός με μεσολάβηση της Αιγύπτου. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.